Πέμπτο 24ωρο της Ουκρανικής επίθεσης σε ρωσικό έδαφος. Την πρώτη του είδους στα δύο και πλέον χρόνια του πολέμου στην περιοχή, με τους Ουκρανούς να ισχυρίζονται ότι προελάβουν με τακτικό στρατό και ειδικές δυνάμεις. Από την άλλη μεριά, μετά και το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας που συγκάλεσε εκτάκτως ο Βλαντιμίρ Πούτιν και έγινε σε βαρύ κλίμα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν την έναρξη αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων σε Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ και Κούρσκ. Μιλούν για αριθμούς περίπου 6 με 10.000 άνδρες. Ο Γκεράσιμοφ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, είχε μιλήσει τη δεύτερη μέρα για 1.000 περίπου Ουκρανούς. Στην αρχή, βέβαια, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μιλούσε για 300 με 400. Τα τελευταία 24 ώρα, όλο ένα και περισσότεροι πολίτες απομακρύνονται από το Κούρσκ και τις γύρω περιοχές. Παράλληλα, Ουκρανοί στρατιώτες ανακοίνωσαν ότι έχουν υπό τον έλεγχό τους την πόλη Σούτζα στο Κούρσκ, κάτι που διεύσευσε άμεσα ο δήμαρχός της. Збройними силами України, місті спокій, всі будинки, всі міста цілі, стратегічний об'єкт Газпром в місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι κόπηκε το ρεύμα στην πόλη Κουρτσάτοφ του Κούρσκ, εκεί όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της περιοχής. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές αρχές καλούν για παγκόσμια καταδίκη της ουκρανικής επίθεσης. Η Μαρία Ζαχάροβα του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών μίλησε για επιθέσεις σε πολυκατοικίες, σε αμάχους, σε ασθενοφόρα, σε δημοσιογράφους. Κάλεσε να πάρουν θέση διεθνείς οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ουκρανία μετράει τις πληγές της από το ρωσικό χτύπημα στην Κωνσταντινόφκα, στα ανατολικά του Ντονέτσκ. На цей час відомо про більш ніж 40 постраждалих. Усім надається необхідна допомога. Όσο οι μάχες στο Κούρσκ συνεχίζονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι οι ουκρανικές επιθέσεις γίνονται στο πλαίσιο των οδηγιών που τους έχουν δώσει για τη χρήση αμερικανικών όπλων. I would add that they're using it in an area where we had said before that they could use US weapons for cross-border strikes. The end goal here is to help Ukraine defend itself.